Γεια σας παιδιά, είμαι ο Sonic Fan και σήμερα θα κάνουμε review το Outlast για το PlayStation 4. Καλά ακούστε παιδιά, από τότε που κάνω το unboxing του PlayStation 4 τόσο καιρό θα λέγατε Sonic Fan, γιατί δεν κάνεις review το PlayStation 4. Μπορώ παιδιά, ήρθα αυτή τη στιγμή να το κάνουμε και με ποιο παιχνίδι, το Outlast, που πραγματικά αυτό το παιχνίδι είναι πολύ τρομακτικό. Θα ενθουσιάζεται, το ξέρετε. Και ας μην καθυστερούμε παιδες. Ας το πιάσουμε. Αυτό το παιχνίδι περιέχει violence, gore, graphics, έξω και αυτά. Enjoy. Τι μας λες? Ενδιαφέρον τώρα, οδηγάμε. Να και το Asylum. Λοιπόν, εσύ είσαι αυτός ο Miles Upshur και είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε το Asylum και να μάθουμε τα μυστικά του. Το περιβάλλον του παιχνιδιού φαίνεται έτσι spooky. Αυτό πρέπει να το τραβήξω σε βίντεο αυτό. Spooky. Όπω σκοτάδι, ωραία. Έχουμε και Night Vision, να ξέρετε, την κάμερα. Γιατί θα το κάνει έτσι πιο ατμοσφαιρικό, έτσι είναι ήσυχο, σατανικό. Δεν ξέρω στο καλό γίνεται. Ο Γιάλμε, μην πιάσε εδώ. Α, ωραία, εντάξει, τίποτα. Ήσυχο φαίνεται. Ανθιαστικό, δεν συμφωνείτε. Ωπω, να σου ήχος. Θα πρέπει να προσέχουμε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε στην πορεία μας. Πολύ αίμα και κακό. Ας συνεχίσουμε στην πορεία. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Creepy. Θα μου το έπαιρνε από μέσα. Αλλά όχι, πέρα να τα βρεις την αλήθεια. Holy shit! Είναι ζωντανός αυτός ο τύπος! They killed us! You got out! The very thing! You can't fight them! Έτσι, να τώρα σας κάνω και zoom τώρα, γιατί δεν τον έχω τσούλα του. Can unlock the main doors for security control! You have to get the fuck out of this. Αν ήταν η αληθινή ζωή αυτό, από την πρόσφυγη μου θα το έλπα αυτό, θα χαπεί κατευθείαν. Τι μου λέτε, δεν πρόκειται να έμεινα. Τώρα, εδώ πέρα βλέπετε τα notes και τα document. Τα notes είναι αυτά που νιώθει ο πρωταγωνιστής με αυτά που βλέπει. Και τα documents είναι αυτά που βρίσκεις στην πόλη του παιχνιδιού. Α. Και ξέρετε, βλέπετε το μπαράκι για τις μπαταρίες. Να ξέρετε, οι μπαταρίες είναι περιορισμένες, γι' αυτό πρέπει να ψάξετε να βρείτε τις μπαταρίες. Γιατί αλλιώς, αν τις βρείτε, θα είστε στο μεγάλο σκοτάδι, θα είστε. Witness. Θεέ μου. Πάνω στο χαρακτήρα, σας πω την αλήθεια. Δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή, εντάξει, έχει περάσει πολλά πράγματα, έχει κάνει εκείνο, έχει κάνει τάδε. Έχει περάσει αυτό το βάσονο. Το βασανίζουν οι εγκληματίες, τον κάνουν αυτό και ακόμα συνεχίζει. Εντάξει, δεν φάνηκε πολύ σωστό αυτό. Τέλος πάντων, η ιστορία καλούτσικη είναι, έχει πολύ suspense, ατμόσφαιρα. Τώρα μιλήσουμε για τους inmates. Τουλάχιστον κάνει κάτι καλό, οι inmates δεν μας κάνουν σαν επιθέσεις. Α, γεια σας παιδιά, τι βλέπετε? Α, εντάξει, επίσης να βλέπετε τον Nickelodeon. Εντάξει τώρα, μην συνοχλώ καλύτερα. Ναι, δεν τους ενοχλώ καθόλου. Πάντως όλοι δεν είναι επιθετικοί τουλάχιστον. Ωραία. Και τώρα πέρα πάμε ένα κλειδί τώρα, γιατί για να γνωρίζουμε τις κάμερες. Α, πάει καλά. Κακομύρι μου. Έχει πεθάνει. Τώρα λέω να την κάνω σιγά σιγά πριν αλλάξουν νόμη αυτή η τύπη. Δεν σας ενοχλώ που βλέπετε το έργο. Α, πάει αυτό που δεν μπορεί να με επιτεθεί με τίποτα.
Φύγε, φύγε! Δρόμο, 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 δρόμο! Φύγε, παιδιά, από πάνω μου, είναι πάλι βλαμμένο πλάσμα! Φύγε, φύγε, φύγε! Ήταν κι αυτό. Στο φύο καλύτερα. Δεν θα ήμουν με τίποτα σε αυτό μέρος. Πάμε σε άλλο πράγμα. Εδώ ο πρωταγωνιστής είναι άγνωστος πολεμιστής. Δεν μπορεί να πολεμήσει με τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να κρυώσει σε ντουλάπες. Για που ανοιχτούμε. Από αυτό το πλάσμα, το χοντρό, που σας λέει Little Pink, μικρό γουρούνι. Εσύ είσαι Little Pink, you Little Pink. Και τώρα στους inmates πρέπει να κρύβεσαι, να τρέχεις. Και έτσι με αυτό που κάνουνε είναι εντυπωσιακό χώρο πράγμα. Κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε τρόμο και παιχνίδι. Αλλά τώρα θα φύγει αυτός ο τύπος. Ωραία. Ας φύγουμε. Και τώρα πάμε να ενεργοποιήσουμε τώρα επιπηδιά για να μπορούμε να παραφέρουμε στο ρεύμα και κάποιο σκοπό για να ενεργοποιήσουμε σκάμερες. Γιατί τώρα διακόπτει το ρεύμα ξαφνικά. Και τώρα πρέπει να είμαστε κάπως ήσυχοι. Γιατί τώρα υπάρχουν και όπως σας είχα πει τα inmates τώρα. Και να μας πιάσουν οι κάτσα. Παιδιά, ησυχία. Δεν πρέπει να μας ακούσει. Ωραία, την κάνω τώρα εγώ σιγά σιγά. Α, μια ωραία μπαταρία. Έλα. Να πάρει. Α, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Θεέ μου, πρέπει να λίγο κάτω. Κάτω εδώ πέρα. Δεν θα με βρει. Δεν θα με βρει. Ωραία, ας πω γρήγορα. Παρατρίχα. Ωραία. Μετά από τα δύο κουμπιά και με πολύ κυνηγητό αργότερα. Θεέ μου, τι είναι αυτό που παίρνει ένα εκπομπή για να τραβήξω game review. Ας ενεργοποιήσω γρήγορα. Ωραία. Ακόμα δεν τελείωσε αυτή την τρέλα. Όχι θεέ μου, γιατί σε μένα, γιατί. Φύγε, 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 φύγε. Στα τσακίδια. Όχι. Λες και τελείωσαν τα βασανά μου. Δεν τελείωσαν. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Στο υπόλοιπο τώρα θα ξερευνήσουμε πολλά τοπία σε αυτό το παιχνίδι. Θα δείτε Supernatural, θα μάθετε τη φυσική αλήθεια για το Asylum, γιατί κατέληξε έτσι. Πολλά πράγματα θα μάθετε σε αυτό το παιχνίδι. Και θα σας αρέσουν. Τώρα νομίζουμε ότι ήταν ειδικά το παιχνίδι τώρα. Το role model των inmates είναι κάπως λίγο χάλια νομίζω. Κάπως χάλια. Για να δούμε αυτός είναι αρκετά χάλιτς ο τύπος. Όχι, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς εσύ. Είσαι γλυκούλης είσαι. Είσαι όμορφος, μην ανησυχείς. Οι άλλοι είναι χάλια. Who's this? Father Martin's man. Maybe. Τι όμορφος. Nervous. I would like to kill. Ότι με αγαπάνε πάρα πολύ αυτοί οι τύποι, ε. Δεν συμφωνείτε. The preacher asked us not to. Ας μην μείνουμε και πολύ. We give him a running start. Start. Είμαι έτσι είναι τρελή. Τελείως η ιστορία.
Ας περάσουμε από εδώ πέρα. Εντάξει, λες και θα σε πλησιάσω τώρα. Αυτό το παιχνίδι είναι σίγουρα πολύ τρομακτικό. Σας προτείνω πραγματικά. Θα το παίξω στο σκοτάδι και θα ανατυχιάσω το φόβο σας. Στο εγγυούμε. Και θα χρειαστείτε πολλές σπάνες. Πιστέψτε. Ας τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όχι βέβαια! Θεέ μου! Φύγε! Όπα, έτσι είναι πολύ γόρο και σας πέσει αυτό το παιχνίδι. Full horror, δεν είναι action. Απλά είναι καλό, αλλά είναι επικίνδυνο! Φτιάξε στην τουλάπα. Δεν θα με βρει, δεν θα με βρει το κάθαμα. Και κάτι μια με βρήκε. Αλλά τι μάγει το παιχνίδι, ότι κάποιοι και οι μέσα σε βρίσκουνε. Σε ενθουσιάζουν σε κάθε σημεία, ώστε για να το κάνει έτσι πιο σας πέσει, έτσι πιο χορό πράγμα. Και πάμε να δώσουμε μπράβο σε αυτή την εταιρεία. Αλλά άλλο μη βιώσουμε τα χάς. Θεέ μου. Αυτός ο τύπος πρέπει να μάθει να πολεμάει. Πρέπει να πάει τα κοντά του ο τύπος. Είναι άχρηστος. Ωραία. Ωραία, μέχρι αυτό. Πού. Εδώ. Φούγα μότο. Θέλει τόσο. Έχει δικαιώσει τώρα. Άρα, συγγνώμη, πλακώσει. Τι να τη γλίτωσα. Μέχρι γίνεται όλο πιο επικίνδυνο όσο προχωράει το επίπεδο. Εννοούσα όσο προχωράει το παιχνίδι. Και μιλώντας για πώς επικίνδυνα, να και ο Χοντρούλης, ο Little Pink. Δεν πρέπει να φύγω γρήγορα, πρέπει να στο τζάμι. Πέρα απλά να το πω να ξεφύγω. Πού να τρέξω. Πάω λίγο κατά λίγο repetitive λίγο το gameplay. Αλλά τουλάχιστον σου προσφέρει ωραίο χώρο πράγμα, η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Οι εγκληματίες είναι έτσι επικίνδυνοι. Και πάντα έτσι είσαι σε τσιτζίτα όλη την ώρα. Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Αχ, πονάω. Τουλάχιστον τον γκόρ το προσφέρει τουλάχιστον. Εντάξει, και θα σταματήσουμε. Ολοκληρώνω στο review, το Outlast είναι πολύ τρομακτικό παιχνίδι. Σας το συστήνω να μην το παίζετε μόνοι σας, κυρίως τη νύχτα. Και να ξέρετε, πάρετε και πάρες μαζί σας. Σε περίπτωση μήπως χαίσετε το φως σας. Τέλος πάντων, για μη πολύ μιλάω, παίρνει αυτό το παιχνίδι, 8 στα 10. Ίσως αυτή είναι μια καινούργια αρχή για τα horror games όλους. Μόνο με συγχωρείτε παιδες, κουράστηκα πολύ αυτό το review. Ήταν όμως το μαθητικό παιχνίδι και ξέρετε κάτι, πριν φύγω θα βγει και prequel. Ναι, σαν μήνα το τελευταίο αυτού του παιχνιδιού. Αλλά αυτό ίσως είναι μια ζήτηση για άλλη μια μέρα. Λοιπόν, γεια σας τώρα, θα πάρω να σε απλώσουν. Σήμερα σίγουρα μια πολύ δύσκολη μέρα. Θεέ μου. Ah.